Και δίδεται η κίνηση της πέμπτης υποδρομίας, βγαίνει προς τα έξω, ο Καλαματιανός ανακόπτουν κάποιοι αντίπαλοι του, προσπαθεί για την πρωτοπορία γρήγορα το φαβόριο Mr. Paris για να βγει μπροστά, έρχεται εξωτερικά του και ο Stormy Art, από την εσωτερική όμως ήδη προωθείται και ο Μόσταυλος αλλά και ο Καλαματιανός τώρα που θέλει από το κάγκελο να περάσει και αυτός μπροστά, έτσι θα συγκαλπάσουν όλοι μαζί. Στη συνέχεια υποπίεση και ο Πειραιάς θέλει να ακολουθήσει στην ακριβώς επόμενη θέση, την ώρα βέβαια που ο Stormy Art καλπάζει εξωτερικά, το ακόμα πιο πίσω Crusading στην επόμενη θέση είναι Single Summit, στην τελευταία θέση ο Μεσίνιος. Οδηγεί την υποδρομία λοιπόν από την εσωτερική πλέον ο Καλαματιανός, αμέσως μετά είναι ο Μόσταυλη με το Mr. Πάρη να τρέχει τρίτη ρόδα, προσπαθεί να βελτιωθεί στην συνέχεια και ο Πειραιάς και από μέσα ο Crusading. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία πλέον και ο Mr. Paris είναι αυτός που θέλει να κάνει επίθεση στον πρωτοπόρο. Έρχεται ο Crusading από μέσα και ο Πειραιάς απ' έξω. Καλαματιανός, Crusading, Mr. Paris, Πειραιάς είναι η τετράδα που έχει ξεχωρίσει. Η μάχη για την νίκη λοιπόν μέχρι τέλους δεν εγκαταλείπει ο Mr. Paris, αλλά ο Crusading εσωτερικά του είναι αυτός που έχει περάσει ελαφρά μπροστά και θέλει να πάρει την νίκη. Νούμερο 4 Crusading, νούμερο 2 Mr. Paris, ο Πειραιάς έρχεται απ' έξω. Θέλει να περάσει τρίτη θέση από μέσα όμως κρατά ο Καλαματιανός. Τέταρτος ο Πειραιάς. Οι τέσσερις επάνω με 4-2-1-3. Και είναι γεγονός ότι άμα δεν έχει προβλήματα ο Crusading που φτάνει σε ρεπετησιόν, έτσι Φώτη. Θα έχει εξέλιξη, γιατί είναι ένα καλό άλογο. Αλλά έχει προβλήματα. Εδώ και πάλι τα τελευταία μέτρα. 4, 2, 1 και 3. Ο Crusading, άλλη μία νίκη, εντυπωσιακή και η προηγούμενη θα λέγαμε. Ήταν και ένας όμιλος ο οποίος θα λέγαμε ότι ήταν στα μέτρα του. Σε συνδυασμό με τη σπουδαία φόρμα του, φυσικά. Όντως ήταν στα μέτρα του όμιλος, το καβάλισε πολύ καλά και ο Αναβάτης, το ευνοήθηκε από τη διαδρομή και δόξα τω Θεώ, το άλλο ξαναγύρωσε τη φόρμα του. Mm-hmm. Αυτό το καιρό είναι καλά, έχει σταθεροποιηθεί, έχει δυνατότητες, έχει κάποια προβλήματα. Τώρα δεν τον ενοχλούν και μπορεί και τρέχει και κερδίζει. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο και με το καλό για όλους και να πάει καλά ο υπόδρομος και τι να πω άλλο. Αυτά.